Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Από το δεύτερο εξάμηνο του προσεχούς έτους εκτιμούν οι τραπεζίτες ότι θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στις πρώτες πωλήσεις κόκκινων δανείων. Η όποια αναβλητικότητα οφείλεται στο ότι οι τράπεζες εμφανίζονται απρόθυμες να πουλήσουν σε αυτή τη συγκυρία τα μη εξυπηρετούμενα δάνη, καθώς οι τιμές που προσφέρονται από τα γνωστά funds είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Από την άλλη πλευρά, σημαντικά βήματα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό διευθέτησης χρεών των επιχειρήσεων έχει κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τους επικεφαλείς των θεσμών, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη. Στόχος είναι ο μηχανισμός να μετατρέπει τα κόκκινα δάνεια σε πράσινα και να διασφαλίζει παράλληλα και το δημόσιο. Η αρχαιότερη κεντρική τράπεζα του πλανήτη, σύμφωνα με τους Financial Times, η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να υλοποιήσει μια ιδέα τόσο επαναστατική όσο η έκδοση χαρτονομίσματος πριν από 300 χρόνια, την έκδοση ψηφιακού νομίσματος. Ανωδική αγορά στο χρηματιστήριο Αθηνών με το γενικό διοικητικό να κυμαίνει 593,75 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr.